Βασιλική Κατριβάνου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε μια ομάδα προσφύγων που έχουν έρθει από την αθλειότητα του πολέμου στη Συρία. Είναι γιαγιάδες, παιδάκια, μανάδες, άντρες, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει καμία δομή και καμία, τίποτα, κανένας τρόπος υποδοχής τους. Κάποιοι έχουν κάνει αίτηση για άσυλο ή θα κάνουν. Κάποιοι άλλοι απλώς έχουν πάρει αναβολή ή απομάκρυση την εξάμενη. Όποια από τα δύο και να γίνουν, αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι να παρέμβει το κράτος, να τους δώσει στέγαση και σίτιση. Δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι στον δρόμο, δεν μπορεί να είναι με κίνδυνο της ζωής τους μετά από όλη την ταλαιπωρία που έχουν πάρει να είναι εδώ πέρα και να παρεμβαίνουμε εμείς το βράδυ, το πρωί, στο γαδάρχη, για να πούμε ότι μην έρθετε να τους κάνετε σκούπα, γιατί είναι πρόσφυγες, είναι μικρά παιδιά, είναι γυναίκες. Δεν μπορούμε να κυνηγάμε τον κύριο Καμίνη να έρθουμε σε συνεννόηση. Όταν πήραμε το γαδάρχη, μας πρότεινε να πάμε στην Αμυγδαλέζα. Αλλά αυτή είναι η λογική, ότι αν είσαι πρόσφυγας εδώ, πού θα πας, σε ποια δομή θα σε παραλάβει. Αυτό που ξέρει ο άνθρωπος είναι η Αμυγδαλέζα, που είναι κέντρο κράτηση βεβαίως και δεν μπορούν να κλειστούν μέσα πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή πήγαμε και στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής, τον κύριο Παπαϊωάννου, με τον Χρήστο τον Καραγιαννίδη, τον συνάδελφο, να δούμε, καταρχήν να ζητήσουμε και παρέμβαση από όλους όσους μπορούν, να μην έρθουν, να μην μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι βάναυσα, ένα, και δεύτερον, να υπάρξει κάποια παρέμβαση, να βρούνε στέγαση και να βρούνε και σίτιση. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι από τη στιγμή πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουν να παραμείνουν στη χώρα, δεν θέλουν να εγκλωβιστούν εδώ, εδώ δεν έχουν μέλλον και το βλέπουν. Τη στιγμή που θα κάνουν αίτημα ασύλου, όσοι από αυτούς κάνουν, εγκλωβίζονται. Γιατί μετά δεν μπορούν να πάνε σε άλλη χώρα να μείνουν και να δουλέψουν. Και αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και αναγκάζονται να φεύγουν παράνομα, να μπαίνουν πάλι σε κακουχίες και σε κίνδυνο. Αυτό τη στιγμή, αυτό που μπορεί να γίνει άμεσα όμως από την πολιτεία είναι και αυτοί που έχουν επιλέξει να κάνουν αίτημα ασύλου και οι άλλοι που δεν έχουν επιλέξει να κάνουν αίτημα ασύλου αλλά που έχουν εξάμηνη αναβολή απομάκρυνσης, που είναι οι υπόλοιποι, δικαιούνται όλοι ως ευάλωτες ομάδες, ως πρόσφυγες πολέμου, ως άνθρωποι σε ανάγκη να έχουν τη βασική προστασία της πολιτείας, σίτιση και στέγαση. Και γι' αυτό πρέπει όλοι και τα Υπουργεία και ο Δήμος και η Περιφέρεια να κάνουν κάτι γύρω από αυτό. Και πρέπει να γίνει άμεσα και αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξαναπεράσουν άλλη μια νύχτα εδώ με το άγχος αν θα έρθουν τα ΜΑΤ να τους μαζέψουν. Δηλαδή, βασική πρόνοια της πολιτείας. Ας ενεργοποιηθούν τα Υπουργεία. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Κικίλια από το πρωί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Από τη συνάντηση τι βγήκε με το Γενικό Από τη συνάντηση βγήκε μια ευαισθητοποίηση και μια τηλεφωνική επαφή και του κυρίου Γενικού με τον Δήμο και με τον Γαδάρχη, ώστε να μην γίνει επέμβαση. Κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα γίνει επέμβαση και κανείς δεν εγγυάται ότι ο Δήμος θα παρέξει κάποια δομή σίτησης και στέγασης, όπως κάνει για τους άστεγους και για τις άλλες ευάλωτες ομάδες, όπου ζητάμε να τους εντάξουν. Ευχαριστώ πολύ.